των 39 μέρες η Ουκρανία στο έλεος των εισβολέων. Τραυματισμένες ψυχές, χιλιάδες νεκροί, εκατομμύρια πρόσφυγες στους 4 μήνες φρίκης. Αργά αλλά σταθερά τα ρωσικά στρατεύματα πιέζουν τα ανατολικά της χώρας δίνοντας το βάρος τους σε μάχη στον Ντονμπάς. Οι Ουκρανικές δυνάμεις που με σθένος αντιστέκονται κατάφεραν απώλειες στο ρωσικό στρατό στα νότια προάστια της πόλης Λισιτσάνσκ, αποθώντας βόμβες ισχύως που θα έπληκταν την περιοχή. Στα χέρια των Ρώσων, ωστόσο, έχει πέσει το μεγαλύτερο μέρος του Σεβεροντονέτσκ, με το 90% της πόλης να είναι ερείπια. Συγκλονισμένοι είναι οι κατοικοί στην πόλη Τσαρίβγιαρ, στην περιοχή Ντονμπάς, μετά από ρωσικό χτύπημα. Δρόμοι και κτίρια κατασπαραγμένα. Κατηγορείται για τον βομβαρδισμό κατοικιών στο Τσερνίχιβ και ήδη έχει πέσει στα χέρια του Ουκρανικού στρατού. Ο λόγος για τον Ρώσο στρατιώτη Μιχαήλ Κουλίκοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει πολιετή φυλάκιση. Με κινήσεις χειρουργικές, η μονάδα από ναρκοθέτησης αφαίρεσε βόμβα 500 κιλών από την οροφή κτηρίου στο Χάρκοβο, πόλη κατεστραμμένη από τα πανωτά χτυπήματα των ρωσικών στρατευμάτων. Βόμβα που είχε πέσει από τους Ρώσους πριν 3 μήνες. Η ρημαγμένη από τον πόλεμο Ουκρανία δέχεται ακόμη ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνοντας πυραυλικά συστήματα, αυτόματα όπλα και σκάφη περιπολίας. Με τη συνολική αξία της βοήθειας που η Ουάσιγκτον παρήχε μέχρι τώρα στο Κίεβο να ανέρχεται στα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Βαντίμ Ζιμίν, απόστρατο συνταγματάρχη που σαν φυλακτό κρατούσε τον χαρτοφύλακα με τους πυρηνικούς κωδικούς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάντα ένα βήμα πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο. Βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα καρφωμένη στο κεφάλι του στην κουζίνα του διαμερίσματός του. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα που επικαλούνται αντίστοιχα ρωσικά, ο αξιωματούχος έβαλε τέρμα στη ζωή του. Ναι, στο καθεστώς υπό ένταξης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν 27 στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ουκρανία άμεσα μετά τις πρώτες μέρες του πολέμου υπέβαλε την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. It grants all three the perspective of EU accession, and it lays down the path ahead.